Αυτή την ώρα πραγματοποιείται εκδήλωση διαμαρτυρίας για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη ρωσική εισβολή στην πλατεία Ελευθερίας. Εδώ στη Λευκωσία βλέπουμε εικόνες, κυρίες και κύριοι, από την πλατεία. Έχουμε συνδεθεί με το χώρο. Είναι μαζί μας και εκπρόσωπος της ουκρανικής κοινότητας στη χώρα μας, ο Λένα Ανδρέου. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρέου. Καλησπέρα σας. Ένας πόλεμος που λέγαμε ότι ίσως κρατήσει μια εβδομάδα και δυστυχώς μετράμε ήδη ένα χρόνο ολέθρου. Ένα χρόνο ακριβώς. Ένα χρόνο που την ημέρα που σας μίλησα πρώτη φορά, ζητώντας να δει ο κόσμος το τι ξεκίνησε, ότι ξεκίνησε εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ζητώντας την βοήθεια σας. Την οποία βεβαίως δίνει όχι μόνο η Κύπρος, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη, ολόκληρη η Δύση απλόχερα στον Ουκρανικό λαό. Σίγουρα, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά εμείς τώρα μιλάμε για την Κύπρο, διότι μιλάμε με Κυπριακό λαό. Έχετε ανθρώπους που έμειναν πίσω, είστε σε επαφή μαζί τους? Έχουμε, ναι, έχουμε σίγουρα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έμειναν πίσω. Κάποιοι που δεν μπορούσαν να φύγουν από την χώρα τους για διάφορους λόγους. Έχουμε τους συγγενείς μας και εγώ η ίδια και πολλοί άλλοι, οι δικοί μας που είναι και εδώ. Μιλάμε μαζί τους, ναι. Πώς είναι μετά το πρώτο σοκ να μαθαίνεις να ζεις σε πόλεμο, σε ένα συνεχή πόλεμο? Μαθαίνουν, συνηθίζουν. Πάλι είναι δύσκολο, σίγουρα. Βεβαίως, αγωνούμαστε για λόγο τους, τηλεφωνούμε, δεν σταματάει αυτό. Τηλεφώνημα κάθε μέρα, είναι μήνυμα κάθε μέρα, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και βλέπαμε και πριν στα ρεπορτάζ, στα σχετικά, ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα λόγω των πολικών θερμοκρασιών που επικρατούν στη χώρα και με δεδομένο και το ναι. γεγονός ότι έχουν καταστραφεί σημαντικές υποδομές και είναι πολλοί άνθρωποι χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση. Ναι, έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω του καιρού, επειδή είναι χειμώνας και δεν είναι σαν στην Κύπρο. Έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά προσπαθούμε και λύνουμε τους. Λοιπόν, ευχόμαστε του χρόνου τέτοια μέρα να μιλάμε για ειρήνη, να μιλάμε για ευημερία και ανοικοδόμηση της χώρας σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες, κυρίες και κύριοι. Είχαμε παρακολουθήσει και προηγουμένως στα ρεπορτάζ μας ότι είναι σε πολλές χώρες του κόσμου που είναι σε εξέλιξη παρόμοιες εκδηλώσεις στα χρώματα της Ουκρανίας. Έχουν βαφτεί σημαντικά συμβολικά κτίρια και σε όλο τον κόσμο.